προπονητής. Ναι. Γερμανική σχολή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το όνομά σας? Θεόδωρος Δαρβαγιανόπουλος. Ωραία. Τι θα λέγατε στο Μέση, αν είχατε το Μέση μπροστά σας, ναι, έτσι, που έβαλε 4 γκολάκια, ναι, στην Arsenal. Δεν θα το έλεγα απόλυτα. Θα συνεχίζει να παίζει ελεύθερα όπως παίζει. Δεν χρειάζεται τίποτα ο Μέση. Δεν έχω να πω τίποτα. Ούτε στα ανάποδα ψαλίδια. Όλοι μας δεν μπορούμε τα ανάποδα ψαλίδια. Αυτό λέω. Άρα εκεί υπάρχει μια αδυναμία. Ο κύριος Θεοδωρής Δαρβαγιανόπουλος μπορεί ακόμη και στο Μέση να εντάξει ανάποδα ψαλίδια. Παρακαλώ. The stage is yours. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δαρδαγιανόπουλος Θοδωρός. Είμαι 65 χρονών συνταξιούχος. Και εγώ κοντά είμαι. Έρχομαι από το νησί Αλεξανδρίας και είμαι προπονητής ποδοσφαίρου. Θα μας δείξετε κάποιο σύστημα προπονητικό ή θα μας δείξετε... Όχι. Όχι. Κύριε Περί, αυτό που θα σας δείξω σήμερα είναι κάτι όπου παγκόσμια στο ποδόσφαιρο δεν εφαρμόζεται. Κυρίως από τους θερματοφύλακες και κατά το ίμιση από τους υπόλοιπους παίχτες. Να το προφυλάξετε, γιατί μπορεί να το δείτε μετά να το κάνει κάποιος άλλος, ο Μουρίνιο ας πούμε, ναι, και να το έχει πάρει από εσάς και τελικά να μην πάρετε κανένα δικαίωμα και άλλος να πάρει όλη τη δόξα. Ποιος είναι ο Μουρίνιο? Τον άνθρωπο, καλέ. Παιδιά, μιλάμε τώρα τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Πολύ σωστά μιλάει ο κύριος Περίς. Πολύ σωστά μιλάει. Τόσο πολύ σοβαρό είναι αυτό που θα μας κάνετε. Εσείς το Ρεχάγκελ, για παράδειγμα, που μας ενδιαφέρει τώρα που θα πάμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και είναι πρωτομπυλών. Έχετε επιδιώξει να το συναντήσετε, να του πείτε αυτό το σύστημα μπορεί να αλλάξει την τύχη μας? Κύριε Περί, έχω στείλει στους δύο προέδρους, τον πρώην τον κύριο Γκαγκάτση και τώρα τον κύριο Πιλάβιο. Μάλιστα, ο κύριος Πιλάβιος. Ναι, ναι, έχω στείλει επιστολή, αναφέρω τι ακριβώς έχω επινοήσει. Αλλά δεν απάντησα. Όχι. Σας πάω πίσω 41 χρόνια, όταν ήμουν εργαστέχνης ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, μου λέει ο γενικός αρχηγός, γενικό αρχηγό είχαμε τότε, δεν είχαμε προπονητή. Μου λέει: Θόδωρε, σήμερα παίζει center back. Ωραία, λέω: center back παίζω. Καλό είναι αυτό. Στα πρώτα, στα πρώτα 10 με 15 λεπτά έχω μπροστά λοξός αριστερά μου τον center forward της συμβάλλουσας ομάδας. Μάλιστα. Κάνουν μία ψιλοκρεμαστή παλιά, πολύ ιδιόμορφη, που και με το χέρι να πηδούσα δεν θα την έφτανα. Την καλή έννοια. Εκείνη τη στιγμή βλέπω ότι δεν, αφού δεν τη φτάνω με το κεφάλι, μου έρχεται μια έμπνευση στιγμή, την αποκαλώ εγώ. Και όπως είμαι έτσι, γυρίζω έτσι, πηδάω ένα από το ψαλίδι. Πώς γίνεται αυτό? Τώρα και εσύ είστε καταλάβω την στάση. Όπως εγώ δεν ξέρω να παίξω πιάνο που μου είπε ο αδερφός μου ότι παίζετε πιάνο. Όχι μόνο πιάνο, είμαστε διευθύνει ολόκληρο ορχήστρα. Αν μου επιτρέπετε τώρα. Θεωρητικά το καταλάβαμε, είναι άψογο. Θεωρητικά ακούγεται το τέλειο σύστημα. Να το δούμε, να το καταλάβουμε και... Να το δείτε όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι... Τελείωσε η παρυπολία. Είναι αυστηρός διευθυντής. Καλό. Αλλά αυτό είναι το κλασικό το ψαλιδάκι. Όχι, δεν είναι με την όπιστε. Όχι, κοιτάει τα δίχτυα. Την ώρα που το κάνει, κοιτάει τα δίχτυα. Υπολογίζει την ταχύτητα της μπάλας. Αυτό λέει. Είναι ειδική και για το ποδόσφαιρο. Το βγάζει έξω το γκολ, δεν το βάζει. Το βγάζει το γκολ, δεν το βάζει. Άλλο λέω. Σε παιδάκι, με το σύμφωνο με την Μανολή του Πασκαλά. Το βγάλε το γκολ, δεν το βάλε. Λοιπόν, το θέμα που λέω εγώ είναι ότι ο τρόπος που κινείται είναι του κλασικού ψαλιδακίου. Δηλαδή, κάνει την κίνηση που όλοι περιμένουμε, άσχετα αν βγαίνει η μπάλα. Ναι, αυτό λέω. Και αν βγαίνει, αν μπαίνει, έχει μεγάλη σημασία. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Σε όλους τους τομείς. Με δυο κουβέντες θα σας... Όχι άλλες κουβέντες. Καλώς. Ένα γκολ είπαμε να βάλουμε, μην το πολυλογήσουμε. Φανταστείτε σε τι σημείο φτάσατε. Να ψηφίσουμε. Ναι, όχι. Είστε άμπαλοι πάντως. Αυτό δεν σας πω. Δεν με έπεισε καθόλου, γιατί δεν μπορώ να... Δεν έχετε γνώμη, κύριε. Δεν έχετε γνώση. Και γνώση. Όχι, όχι. Έχει γνώμη χωρίς να έχει γνώση. Ναι. Το αν μπαίνει, αν βγαίνει, το δεν και γνώση. Πας καλά, θα με κάνεις να πάω μαζί της. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σε μια ομάδα, εάν ο τερματοφύλακας την ώρα που εξφενδονίζεται η μπάλα για να μπει στον κόλ, γυρίσει την πλάτη του στην μπάλα, νομίζω ότι έχει... Μας ανάψατε. Τι να σας πω, νομίζω ότι τον έχουν διώξει την ομάδα. Επειδή το ποδόσφαιρο, οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι θέαμα, δεν είναι λόγια, να ψηφίσουμε. Όχι. Όχι. Εσείς? Εγώ λέω όχι. Μάλιστα. Εσείς χάνετε και ίσως να χάνει και η χώρα μας. Ναι, το ποδόσφαιρο χάνει, κύριε. Χάνει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Και πάνω απ' όλα η Εθνική Ελλάδος που θα πάει το λάγο με τα λιοντάρια που παίζει και ο Μέση. Τι να πει. Καλώς. Σας ευχαριστώ. Καλώς ευχαριστώ. Να καλά. Πάρα πολύ λοιπόν, με λίγα λόγια, η Εθνική Ελλάδος μπορεί να έχει μια βοήθεια από εσάς σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Μόνο αν θελήσουμε.